Αντέχει, σε βλέπω, ακνέα. Ηλία μου. Μέλισσα μητέρα. Πώς είστε? Που κάθε φορά είσαι και πιο φουσκωτή. Πώς το κάνεις αυτό? Εγώ δεν κάνω τίποτα, πίστεψε με. Βέβαια, τρώω αρκετά. Το ταΐζεις πολύ. Το μωρό αρχίζει, ξέρεις, εξαπλώνεται σιγά σιγά. Κάνει στρέτσι. Καλή ελευθερία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Κυλίτσα. Ευχαριστώ πολύ. Να το καθιερώσω ως λουκ. Να σου πω, μου πήρε την παλίτσα μου, είναι μια γλυκά. Σε πολύ πολύ λίγο να πω ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια μικρά κουταβάκια που θα έρθουν να μορφύνουν το πλατό μας, γιατί είναι μέρα αγάπη σήμερα. Εννοείται. Και όταν λέμε Αγίου Βαλεντίνου, δεν δείχνουμε μόνο την αγάπη μας στον ερωτικό μας σύντροφο και στους φίλους μας, στους ανθρώπους μας. Έτσι δεν είναι? Πολύ ωραίο αυτό που λες. Γιατί έχουμε συνδυάσει, ξέρεις, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Εσύ, ό,τι διπλωματικό, για να μην μας πεις αν είσαι ερωτευμένος και να το πεις ότι είμαι ερωτευμένος με το. Έτσι, ξεκινάει έτσι. Με τα δύσκολα. Ξεκινάει με τα δύσκολα. Πώς μου είστε? Όχι, θέλω να μάθω. Σας βλέπω, παιδιά, αντέχετε όμως. Κρατάμε, γυρνάμε. Έτσι φαινόμαστε να αντέχουμε. Γιατί το μάτι έχει πέσει λίγο, είμαστε γυρίσει. Όχι, όχι, είστε μια χαρά. Χαμογελαστή, έμαθα χθες και στο ρυθμό 949, έγινε χαμός. Α, ήταν πολύ ωραία. Καλά, εντάξει. Τα σπάσατε. Ζαρίφη, Νίκος Παπαδάκης, έγινε χαμός. Θα δούμε πλανάκια στο live την Κυριακή. Θέλω να μου πείτε, τώρα που έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία, Ντορέτα, πόσες ώρες πρόβες κάνεις? Γιατί ξέρω ότι έκανες πολλές ούτως ή άλλως. Αλλά τώρα δηλαδή. Κοίταξε, συνήθως κάνω 3-4 το πρωί και 3-4 το βράδυ. Δηλαδή πάει έτσι. Κάτι απλό. Κάτι απλό και καθημερινό. Κάτι απλό, καθημερινό, ναι. Μάλιστα. Κάποια στιγμή, δηλαδή, ο παρτνέρ σου λέει, ο Παύλος, ότι τώρα εντάξει, φτάνει, το έχουμε ή εσύ? Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Παύλος σταματάει την πρόβα. Εγώ είμαι λίγο, πάμε λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα, λίγο τώρα ακόμα. Είναι δύσκολα, μωρέ. Είμαστε στον τελικό, έχουμε τρεις φωτογραφίες. Και λες, ναι, τόσο προσπαθήσαμε. Μας έχουν μείνει τώρα 3-4 μέρες. Ας δώσουμε και ό,τι έχουμε και δεν Σωστά. έχουμε. Να δούμε τι θα κάνουμε. Ηλία μου, εσύ. Εμένα πάλι δεν μου πάει αυτό το σπαστό το ωράριο που κάνει τώρα. Εγώ τις παίρνω συνεχόμενες. Δηλαδή από 5 μέχρι 7. Χθες μόνο το πήγα σπαστά και έκανα μέχρι τις 2 το βράδυ. Και σήμερα ξύπνησα και αισθανόμουν λες και έχω φάει ξύλο όταν σηκώθηκα. Πραγματικά, παιδιά, πρέπει να φτάσει την Κυριακή να μπορείτε να χορέψετε. Θέλω να βλέπουμε και κάποια πλάνα από την Κυριακή. Και δεν ξέρω αν έτυχε να δείτε την εκπομπή της Δευτέρας. Αυτό που είπα ήταν ότι πραγματικά αξίζατε οι δυο σας να είστε στο τελικό. Γιατί εγώ άλλες φορές έλεγα ότι η Λάουρα είχε αδικηθεί. Αλλά ειδικά την Κυριακή ήσασταν μακράν καλύτεροι. Και το λέω ως τηλεθεάτρια, όχι ως σταματίνα που είναι σε αυτή την εκπομπή, έτσι. Πάρα πολύ. Ως τηλεθεάτρια είδα ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι είμαστε και οι δύο πάρα πολύ χαρούμενοι καταρχάς που έχουμε φτάσει στο τέρμα. Γιατί το να είσαι στον τελικό του Dancing with the Stars είναι η απόλυτη επιβράβευση όλης αυτής της προσπάθειας και όλου αυτού του κόπου που έχουμε κάνει 4 μήνες τώρα. Ηλία, θέλω να σε ρωτήσω κάτι και θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά που ξέρω το κάνεις. Πώς είναι να λένε όλοι ότι χορευτικά είναι μια κατηγορία η Ντορέτα, που το λένε από το πρώτο live, χωρίς να θέλουν να υποτιμήσουν εσένα προσωπικά, το λέγανε έναντι όλων των υπολείπων. Άντε καλέ, τι. Σταμάτε εσύ, άντε καλέ. Κοιτάξτε να δείτε, η Ντορέτα έχει κάποια φυσικά χαρίσματα και λόγω του σώματός της και λόγω του ότι έχει ασχοληθεί με τη ρυθμική, έχει αυτά τα φοβερά ανοίγματα, αυτά τα τεράστια πόδια, το γυμνασμένο σώμα, το οποίο τη βοηθάει πάρα πολύ. Εγώ απ' την άλλη έχω κάνει γυμναστική στη ζωή μου, αλλά άλλη φύσεως, γιατί έχω κάνει water polo και τα λοιπά. Ναι. Είχα λοιπόν τη φυσική κατάσταση, αλλά δεν είχα καμία σχέση με την πλαστικότητα της κίνησης, με τα ανοίγματα, με τα τεντώματα και αυτά. Έχω πραγματικά ξεπεράσει τον εαυτό μου και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Τώρα, το να είμαι με την Ντορέτα στον τελικό, οπωσδήποτε είναι, αν θέλουμε να μιλήσουμε για αντιπάλους, παρότι την Ντορέτα δεν την έχω δει ποτέ σαν αντίπαλο και το λέμε πάντα. Αν μιλήσουμε σε αυτό το επίπεδο όμως, την Ντορέτα οπωσδήποτε είναι εκ των πραγμάτων ο πιο δύσκολος αντίπαλος, γιατί χορεύει αντικειμενικά καλύτερα από όλους φέτος το σόου. Ναι, αλλά το σόου δεν είναι διαγωνισμός χορού. Δεν το συζητώ. Οπότε... Και πια είναι και 50-50, ειδικά αυτή την Κυριακή. Δηλαδή, ακόμα και αν έχει καλύτερη βαθμολογία η Ντορέτα, ο κόσμος είναι αυτό. Η βαθμολογία δεν παίζει κανένα ρόλο. Την τελική απόφαση, ειδικά σε αυτό το live. Αυτό θέλω να πω. Το θες τον τελικό, Ηλία? Εντάξει, την νίκη. Ηλία, τον θες τον τελικό, Ηλία. Να σας πω κάτι. Για πες μας. Πες για την παλίτσα που κουνάει και την ουρίτσα της. Κοιτάξτε να δείτε, όταν έχεις φτάσει σε ένα μεγάλο τελικό. Όχι, θα μάθω να σου πω. Δεν με αφήνει να απαντήσω, παιδιά. Αφήστε με. Λοιπόν, όταν έχεις φτάσει στον τελικό, θέλεις και την νίκη. Έτσι, νομίζω ότι και οι δύο τη θέλουμε. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είμαστε και οι δύο νικητές, ό,τι και να γίνει, έχουμε περάσει όμορφα και όποιος είναι να νικήσει και όποιον τον γουστάρει, έτσι όπως λέμε λαϊκά ο κόσμος, θα νικήσει. Συμφωνώ. Συμφωνώ κι εγώ. Και αυτό που λες πρώτον εδώ που έχετε φτάσει. Μ' αρέσει και νομίζω αυτό το είναι πλάνο η πρώτη φορά τώρα πάμε σε break. Έτσι. Είναι η πρώτη φορά νομίζω στα τρία dancing που πάμε σε άντρα-γυναίκα. Νομίζω ότι η πρώτη φορά ήταν δύο γυναίκες και την δεύτερη φορά δύο άντρες. Ωραία, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί και ο κόσμος. Σε παρακαλώ. Μισό λεπτό. Τι είναι αυτό? Γλυκιά μου μπαλίτσα, επειδή αισθάνεσαι μόνο σου. Σε λίγο. Α, όχι, μόνη σου, είσαι κοριτσάκι. Σε λίγο θα έρθουν και οι άλλοι. Τώρα μετά το break, εντάξει. Ναι, εντάξει. Ευχαριστούμε. Πάρτε τώρα, μου πάρτε.